Τι σας έχω σήμερα? Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα δούμε tips και tricks στο iMessage. Ήξερες ότι υπάρχουν κολπάκια να στέλνεις και να παίζεις με τους φίλους σου, να κάνεις εντύπωση με τα μηνύματά σου? Κι όμως υπάρχουν πολλά τρικάκια τα οποία μπορεί να ήξερες και άλλα που μπορεί να μην ήξερες. Σήμερα θα δούμε λοιπόν κόλπα και tricks στο iMessage. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν κι άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live στο Twitch, Discord server, TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και έρχεται και κάτι ακόμα. dimigeo.gr για να διαβάζεις άρθρα και νέα για ταινίες, σειρές, Apple και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μείνε συντονισμένος. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε το βίντεο και να δούμε τι όμορφο σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε για το iMessage. Το iMessage είναι μια λειτουργία προφανώς του iPhone, τα μηνύματά μας, το iMessage και το FaceTime. Είναι κάτι που ισχύει αποκλειστικά από iPhone σε iPhone και κάτι το οποίο μπορείς να λειτουργήσεις μόνο από συσκευές Apple σε συσκευές Apple γενικότερα. Τώρα, το iMessage λειτουργεί φυσικά με Wi-Fi ή με δεδομένα. Όταν έχεις Wi-Fi ή δεδομένα, μπορείς να στέλνεις και να παίρνεις μηνύματα μέσω iMessage. Αλλά όπως είπα, πολύ προσοχή, είναι από Apple σε Apple συσκευή. Δεν χρειάζεται να έχεις κανένα λογαριασμό στο iCloud, χρειάζεται απλά να έχεις συγχρονίσει το κινητό σου με το Apple ID σου. Έτσι λοιπόν να καταλαβαίνει το τηλέφωνό σου ότι είσαι χρήστης iPhone. Για να μπορεί να στέλνει φυσικά μηνύματα από iPhone σε iPhone ή γενικότερα από i σε i συσκευές. Τώρα, πολύ βασικό και πάρα πολύ... Αυτό. Πάμε τώρα να δούμε τα έξυπνα κολπάκια. Ανοίγουμε λοιπόν το iPhone μας και πηγαίνουμε στα μηνύματα. Εδώ είναι μια συνομιλία που έχω εγώ με τον εαυτό μου για να σας δείξω τα tips. Ουσιαστικά εδώ κόπηκα με την πατέντα που έκανα με το μικρόφωνο. Άσχετο. Λοιπόν, και ας γράψουμε ένα κείμενο. Γεια σας, τι κάνετε... Θέλεις να αλλάξεις ουσιαστικά ένα κομμάτι στο κείμενο που έχεις γράψει. Πάρα πολύ εύκολα μπορείς να πατήσεις, να κρατήσεις πατημένο το διάστημα, δηλαδή το space bar, και να μετακινηθείς στο κείμενο οπουδήποτε θέλεις, για να πας ακριβώς στο σημείο που πρέπει για να αλλάξεις το κείμενο. Οπότε πας εδώ και το βάζεις, το αλλάζεις εύκολα. Μας βγάζει και τον τόνο. Δεύτερο πάρα πολύ ωραίο κολπάκι για το iMessage είναι φυσικά ότι αν θες να στείλεις ένα μήνυμα, μπορείς να το στείλεις με διαφορετικό τρόπο. Τι εννοώ? Δηλαδή, να κάνεις εφέ κίνησης. Κρατώντας πατημένο το κουμπί, μπορείς να διαλέξεις αν θες να το κάνεις μπαμ, δυνατό, απαλό ή αόρατο μελάνι. Πέραν από τις επιλογές αυτές της αποστολής του εφέ, έχει και τα εφέ οθόνης, που σου δείχνει εδώ πέρα κάποια διαφορετικά εφέ που μπορείς να αλλάξεις για να στείλεις το κείμενο με λίγο πιο εντυπωσιακό τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχει πολλά, μπορείτε να πάτε να τα τσεκάρετε κρατώντας πατημένο ουσιαστικά το κουμπί της αποστολής. Και φυσικά εδώ πέρα μπορείς να δεις και το μπαμ, να δεις και το έντονο κείμενο, να δεις και οπ, το απαλό, και εδώ είναι το αόρατο μελάνι που αν το πατήσεις ουσιαστικά και το τρίψεις φαίνεται το κείμενο. Οπότε αν εγώ το στείλω φαίνεται ότι είναι αόρατο, οπότε αν το πατήσει κάποιος του εμφανίζεται το κείμενο σιγά σιγά. Έξυπνο τρίκ, καλό. Τρίτο κολπάκι, πάρα πολύ ωραίο, το οποίο πραγματικά όταν το βρήκα ήταν να το κάνω βίντεο. Ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω. Έχουμε πέραν από τα κανονικά emoji, έχουμε και τα emoji. Τα emoji δυστυχώς ισχύουν μόνο από iPhone X και μετά. Δηλαδή αν έχεις iPhone 10, τότε μπορείς να το δεις αυτό το τυψάκι γιατί θα σε βολέψει. Φυσικά μπορείς να κάνεις χρήση των δικό σου emoji ή να φτιάξεις οποιοδήποτε emoji θέλεις. Εάν σε περίπτωση έχεις δικό σου emoji ή οποιοδήποτε άλλο φυσικά, πατάς τις τρεις βουλίτσες και εδώ πέρα βλέπεις τα διαθέσιμα emoji που έχεις. Εδώ είναι το δικό μου, εδώ είναι η αδερφή μου. Ας κρατήσουμε τα δικά μου. Εγώ έχω κάποια έξτρα που εσείς δεν έχετε, γιατί έχω το iOS 15. Όσοι έχετε το iOS 15, τότε θα έχετε και κάποια έξτρα emoji. Τώρα, εάν εγώ θέλω κάποιον να στείλω, δεν το στέλνω με τον κλασικό τυπικό τρόπο, δηλαδή το πατάω για να το στείλω. Το κρατάω πατημένο και το μετακινώ μέσα στο κείμενο, είτε το μεγαλώνω είτε το μικραίνω και το πετάω οπουδήποτε μέσα στο κείμενο θέλω. Κάπως έτσι. Και βλέπετε ότι πάει τεράστιο. Τώρα μπορείς φυσικά να κάνεις απάντηση, να βάλεις κάποιο άλλο από πάνω. Τι κάνεις ρε φίλε, τι είναι αυτό που στέλνεις? Και
ούτω καθεξής. Μπορείς να στείλεις πολλά το ένα πάνω από το άλλο ως απάντηση τίμιο και αυτό το τυψάκι. Άλλο ένα κολπάκι, το οποίο περισσότεροι νομίζω το ξέρετε κιόλας, είναι το ότι αν σε περίπτωση γράψουμε τη λέξη camping, πατήσουμε emoji, μας βγάζει πορτοκαλί το coming και μπορούμε να το πατήσουμε και να διαλέξουμε να βάλουμε emoji αντί για το coming. Οπότε, πού θα πάμε σήμερα? Coming. Φυσικά έχει τη λειτουργία της υπαγόρευσης, πέμπτο, που μπορείς ουσιαστικά το κείμενο που θέλεις να γράψεις να το υπαγορεύσεις, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Πατάς το μικρόφωνο που βρίσκεται κάτω δεξιά και λες καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά ό,τι παγορεύεις, αλλά θέλει να το λες λίγο αργά, όχι όπως μιλάμε κανονικά γρήγορα. Θέλει λίγο πιο αργά για να μπορέσει να το βρίσκει ο φωνητικός έλεγχος. Τώρα, ένα ακόμα το οποίο δυστυχώς δεν δουλεύει ακόμα στα ελληνικά, γιατί στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω, όπως μπορεί να γνωρίζετε κι εσείς, είναι ότι μπορείς να κάνεις αυτό το μαγικό magic keyboard. Δηλαδή, να γράφεις λέξεις στα αγγλικά, how, hope. Ουσιαστικά σέρνοντας το δάχτυλό σου πάνω στις λέξεις, να μπορείς να γράφεις. Αν θέλω δηλαδή να γράψω how are you. Σε κάποιος βολεύει. Εμένα δεν με βολεύει προσωπικά, γι' αυτό κιόλας δεν μου έχει λείψει. Αν έχετε Android ή έρχεστε από Android και σας έχει λείψει, ισχύει μόνο για τα αγγλικά το συγκεκριμένο πράγμα. Ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο τυψάκι για εσάς που έχετε μεγάλα τηλέφωνα, δηλαδή Pro Max ή ακόμα και Pro, και είχατε κάποιο μικρότερο και πήγατε σε κάποιο μεγαλύτερο. Αν έχουμε λοιπόν μεγάλο κινητό και δεν μπορούμε να γράφουμε με το ένα χέρι γιατί δεν μας βολεύει, μπορούμε να μετακινήσουμε το πληκτρολόγιο στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά, ανάλογα αν είμαστε αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες. Όπα κάτσε, πώς γίνεται αυτό? Θα το δούμε ευθύς αμέσως. Πάμε στη γλώσσα, είτε ελληνικά είτε αγγλικά, και κρατάμε πατημένο. Εάν το κρατήσουμε πατημένο, βλέπετε ότι μας βγάζει το keyboard στη μέση και μας βγάζει ένα βελάκι που δείχνει δεξιά και ένα βελάκι που δείχνει αριστερά. Εάν πατήσετε το βελάκι το δεξί, σας πάει το πληκτρολόγιο όλο δεξιά. Οπότε μπορείτε να γράψετε με ένα χέρι, αν σας βολεύει. Δηλαδή, ουσιαστικά κόβει το πληκτρολόγιο, το κάνει μικρότερο, το κάνει σαν του iPhone του 5S. Είναι παρόμοιο. Οπότε μπορείς πάρα πολύ εύκολα τώρα να γράψεις το κείμενό σου με ένα χέρι γρήγορα, κάπως έτσι. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία πραγματικά βολεύουν πολύ. Και θα σας δείξω και κάτι ακόμα που είναι εκτός κειμένου και εκτός εδώ. Μπορείς πλέον να κρατήσεις πατημένο και να τα βάλεις να τα καρφιτσώσεις. Οπότε αν καρφιτσώσεις κάποια κείμενα, καρφίτσωμα, τα πας τέρμα επάνω. Οπότε μπορείς να έχεις πιο εύκολη πρόσβαση στα μηνύματά σου και να τα έχεις καρφιτσωμένα τέρμα επάνω. Ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο κόλπο είναι το ότι αν πατήσουμε επάνω, δηλαδή στο όνομά μας, μπορούμε να, στο όνομα αυτού που συνομιλούμε, μπορούμε να κάνουμε κοινοποίηση της τοποθεσίας μας. Αποστελεί στέρχουσα τοποθεσίας, κοινοποίηση τοποθεσίας. Εάν σε περίπτωση πατήσουμε κοινοποίηση τοποθεσίας, βλέπετε ότι λέει κοινοποίηση για μία ώρα, κοινοποίηση μέχρι το τέλος της ημέρας και κοινοποίηση επαόριστον. Δηλαδή, σε παίρνει ένας φίλος, σου λέει έλα ρε, πού είσαι, και του λες όπα κάτσε, θα σου στείλω την τοποθεσία. Παπ, την πατάς για μία ώρα και τη στέλνεις. Μία ώρα μπορείς να τη στείλεις και μετά δεν χρειάζεται να είναι άλλο για να μην υπάρχει στη συνομιλία. Ένα ακόμα πάρα πολύ ωραίο είναι όταν έχουμε στείλει μηνύματα εμείς στους φίλους μας, μπορούμε να πατήσουμε ή στα δικά μας τα μηνύματα ή οι φίλοι στα δικά μας τα μηνύματα. Κρατώντας πατημένο το μήνυμα, μας βγάζει αντιδράσεις. Δηλαδή, καρδούλα, like, dislike, χαχά, θαυμαστικό και ερωτηματικό. Και ό,τι πατήσεις, παπ, βάζεις την αντίδραση. Αν κρατήσεις πατημένο πάλι, μπορείς να βγάλεις την αντίδραση. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Κάποια μπορεί να ήξερες, αλλά μπορεί και να μην ήξερες. Τώρα πλέον όλα τα ξέρεις. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στα Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.